Απόλυτη συγκέντρωση έως το τέλος της σεζόν φέτος, προετοιμασία και διάρθρωση σε άλλα πρότυπα στο εξαγωνιστικό κομμάτι για του χρόνου ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Ιβάν Σαβίδης στα στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚΑ κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης που είχε μαζί τους. Συγκεκριμένα, πέρα από το αγωνιστικό που ζητήθηκε απόλυτη συγκέντρωση έως το τέλος της σεζόν φέτος, τονίστηκε πως η ομάδα πρέπει να αναπτυχθεί ευρύτερα στον τομέα του μάρκετινγκ και να αυξήσει την επιρροή της και την δυναμική της και εκτός γηπέδου. Προημερών ο ΠΑΟΚ γιόρτασε τα 95 γενέθλιά του. Με αφορμή αυτό, ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου έστειλε και το μήνυμα της επόμενης ημέρας και έθεσε στο τραπέζι πλάνο πενταετίας με φόντο τα 100 χρόνια του συλλόγου. Από εκεί και πέρα, θλάση δευτέρου βαθμού έχει υποστεί ο Αγχέλ Κρέσπο, που αποχώρησε δραματίας από τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και έτσι τέθηκε νοκάουτ για τις 3 επόμενες εβδομάδες περίπου. Ο παίκτης του δικεφάλου του Βορρά θα αποσιάσει σίγουρα από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, από τη ρεβάνς Κυπέλλου με την ΑΕΚ και το παιχνίδι με την Ένωση για τα play-offs.